Την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλειό γύρω από τον Μπαχμούτ στα ανατολικά της Ουκρανίας. Κόκκινη γραμμή για τις ΗΠΑ θα είναι η παράδοση όπλων από την Κίνα στη Ρωσία, όπως κάνει σαφές σε όλους τους τόνους η Ουάσιγκτον. The concern that we have now is based on information we have that they're considering providing lethal support. And we've made very clear to them that that would cause a serious problem for us and in our relationship. Το Πεκίνο απάντησε άμεσα, διαμηνύοντας στην Ουάσιγκτον πως δεν μπορεί να κάνει υποδείξεις στην κινέζικη διπλωματία. Ο ανώτατος αξιωματούχος του κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, Wang Yi, βρίσκεται στη Μόσχα για διαβουλεύσεις με τη ρωσική ηγεσία. Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Κίνα πως αν δώσει οπλικά συστήματα στη Ρωσία, υπάρχει ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης της σύραξης. Την ίδια ώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών μαχητικών F-16 στην Ουκρανία, άφησε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, παρά την μέχρι σήμερα αντίθεση του Τζο Μπάιντεν. We're working very closely and directly with the Ukrainians on identifying what their needs are and when they need them. Στο πεδίο των μαχών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε πως ο Ουκρανικός στρατός ίσως δεν μπορέσει να κρατήσει τον έλεγχο του Μπαχμούτ στον Ντονιέτσκ. Τόνισε ότι οι στρατιώτες του θα υπερασπιστούν την πόλη, αλλά όχι με κάθε κόστος. Ситуація дуже непроста. Боремось, ламаємо окупанта і завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Και όλα αυτά την ώρα που ο ηγέτης των Τσετσένων, Ραμζάν Καντήροφ, σχεδιάζει να ιδρύσει τη δική του εταιρεία μισθοφόρων στα πρότυπα της ρωσικής εταιρείας Wagner. Συνάντησε τον επικεφαλής της, Γευγένη Πριγκόζιν, και τον συνεχάρη για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως είπε, των μισθοφόρων της Wagner στην πρώτη γραμμή των μαχών.